τέτοιες προσωπικότητες όπως αυτές που θα τιμηθούν σήμερα λειτουργούν ως πρότυπα, δίνουν κίνητα στη νέα γενιά ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και κρατάνε το άθλημα που αγαπάμε όλοι μας στην πρώτη θέση στις προτιμήσεις του κόσμου, δημιουργώντας συνεχώς νέους φιλάθλους. Εκείνο που έχω να πω για να μην καθυστερούμε, γιατί περνάνε πάρα πολλά παιδιά να χαρούν αυτούς τους ανθρώπους, είναι ότι τους ευχαριστούμε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κομμάτι της ελληνικής σημαίας. Μας έχουν κάνει περήφανος, μας κάνουν περήφανος και έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα το οποίο θα το παρακολουθήσετε στις οθόνες και πιστεύω ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, γιατί το ποδόσφαιρο ξέρετε δεν είναι κακή εικόνα. Στο ποδόσφαιρο να ξέρετε οι πολλοί είναι αυτοί που είναι εργάτες, αυτοί δηλαδή που θέλουν να προχωρήσει η κοινωνία. Λίγοι είναι αυτοί που πρέπει να απομακρυνθούν. Το ποδόσφαιρο ενώνει, αυτό είναι το σύνθημά μας. Από εκεί και πέρα χαίρομαι και θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες που είναι εδώ και την κυρία Βουλευτή και όλους τους εκπροσώπους και φυσικά τους συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους των φορέων και τον νεά του πολιτισμού και αθλητισμού την κυρία Περιστέρη. Το 2004 με δικό του γκολ έγραψε τη δύο χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην τελική φάση του Euro 2004 στην Πορτογαλία και στην τριαμβευτική πορεία που ακολούθησε, τα τρία τέρματα που σημείωσε βοήθησαν την Ελλάδα να κατακτήσει το τίτλο, αλλά οδήγησαν και τον ίδιο να αποκτήσει φήμη και αναγνώριση ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι και τα τρία παιδιά που βρισκόμαστε εμείς σήμερα ξεκινήσαμε με όνειρα από τα χωριά μας, από τα σπίτια μας, να γίνουμε σπουδαίοι, να γίνουμε τρανοί και να κάνουμε περήφανος πρώτα τους γονείς μας και μετά τον τόπο μας. Είμαστε όλοι από, είμαστε χαιρεοί. Κανένας, όποιος και να μου το έλεγε όταν ξεκίνησα στο Δημοτικό Σερών και να μου έλεγε ότι θα γίνω πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας, θα το έλεγα ότι είσαι τρελός. Αλλά θα πω ότι οι θυσίες που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια από μικρή πιτσιρικάδες μέχρι και σήμερα έπιασανε τόπο και είχαμε την τιμή όχι μόνο τον τόπο μας εδώ, την τοπική κοινωνία, αλλά να εκπροσωπήσουμε και τη χώρα μας ολόκληρη. Όταν φοράς το εθνόσημο, τη φανέλα αυτή, με τη σημαία, την ελληνική, αισθάνεσαι τη μεγαλύτερη περηφάνεια σαν αθλητής. Όταν τελειώνουμε την καριέρα μας, σαν αθλητές είτε είμαστε ποδοσφαιριστές ή οτιδήποτε άλλο, κάποια πράγματα μας ακολουθούν. Εγώ είχα την ευλογία να με ακολουθεί αυτό το γκολ που μας έδωσε ένα πρωτάθλημα Ευρώπης. Εύχομαι και σε σένα να αφήσεις το τέλος της καριέρας σου κάτι το οποίο πήγε όλη τη ζωή. Γιατί και ο Τάδης που δεν βρέθηκε εδώ σήμερα έχουμε αφήσει κάποια πράγματα. Σου εύχομαι υγεία όπως όλους σας. Να είστε καλά. Το 1997 μετακόμισε στην Αγγλία και τη Sheffield United και έγινε ένας από τους πρώτους Έλληνες που αγωνίστηκαν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στη Sheffield έμεινε για δύο περιόδους, πέτυχε 4 γκολ και συμμετείχε στα ημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας. Το 1999 μεταγράφηκε στην Derby County και αγωνίστηκε ένα χρόνο πετυχαίνοντας και ένα γκολ. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες εδώ, μηδενός εξαιρουμένο, τους παλιούς γνώριμους, βλέπω διαιτητές, παλιούς ποδοσφαιριστές, αντίπαλοι, συμπαίκτες. Όλοι εδώ βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Αυτή η εκδήλωση για μένα είναι η μοναδική που έχει γίνει στα τόσα χρόνια που έχω παίξει μπάλα. Το 2001 μετακόμισε στην Άρσεναλ του Αρσέν Βενγκέρ, εκεί έμεινε 3 χρόνια. Το 2004 μετακόμισε στη Γαλλία, στο Γαλλικό Πρωτάθλημα, κατέγραψε σημαντική παρουσία για 7 χρόνια αγωνιζόμενος με τη φανέλα αρχικά της Λιλ για 4 χρόνια και κατακτώντας το Ιντερτότο και μετέπειτα τη Σεντετιέν, όπου αγωνίστηκε 3 χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω από την Καρδιά για την τιμή που μου κάνετε να μου προμείνετε αυτό το βραβείο. Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ με την περιφερειάρχη και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος. Για μένα το βραβείο αυτό αποτυπώνει το σημαντικό κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει η περιφέρειά μας και ειδικότερα ο νομός Σερών στην ανάπτυξη του αθλητισμού, αναλαμβάνοντας διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ως σκοπό να προάγουν τις αξίες του αθλητισμού στην κοινωνία μας. Ως πρώην αθλητής, είμαι πολύ περήφανος για αυτό που καταβολίζουμε, γιατί είναι μια περιοχή με πολύ έντονο αθλητικό χαρακτήρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι και σε έχουμε καλή συνέντευξη εδώ σας. Ευχαριστώ τον κύριο Καρακή Νότα Σιρό για την πράξη μου για να κάνω στην τότε το παρκέτο που πήρε στην Ελλάδα και την περιοχή του Σιρό, όπω και σε την περιφερειά τη Παναγία τη Πυροδού και το δικό μου δόσπαιρο του Σιρό και του Δοστιχού τη. Όλοι μα είμαστε υποχρεωμένοι να εισπράξουμε τα μηνύματα
τη εποχή και να γίνουν κοινωνία κοινωνικό πράξιο από όλα τα μικρά παιδιά θα πρέπει να προσελκύσουν τον σωστό τρόπο του αθλητισμού. Είμαστε υποχρεωμένοι επίση να επιτροπούμε το αστυνομικό ποδόσφαιρο να διαβάσουμε το ποδόσφαιρο των σχεδόν και του πρώτου του πόλου τη ομάδα τη περιοχή μα. Και κλείνοντα, είπε ο αστυνομικό ότι πρέπει να κατανοήσουμε όλα τα αυτονόητα. Ο ποδοσφαιριστή πρέπει να αντιμετωπίσει το σχεδιασμό του προγραμματισμού του ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ για την συνέχεια. Το 2017 δόθηκε δανεικό στην Έσπερκ τη Δανία για ένα χρόνο και την επόμενη περίοδο στη Βίλε τη Ολλανδία. Το 2018 επέστρεψε και πάλι στον Ολυμπιακό για δύο χρόνια. Τον ορίζουν ότι είναι παιδί τη πόλη του, όπω λένε στον ύμνο που τραγουδούν για αυτόν. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που είστε εδώ. Από τη μεριά μου θέλω να πω πολλά πράγματα. Το μόνο που εύχομαι είναι ο Θεός να μου δίνει δύναμη και υγεία έτσι ώστε να συνεχίσω να κάνω περίπου τον τόπο μου. Και η υγεία θα σου δίνει και περίπου 1 δισεκατομμύριο Έλληνες, τόσους μας κάνεις, θα είναι από πίσω σου και θα είναι κοντά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.